Γεια σα, παιδιά τη Εκτεκνά, ο εδώ. Σήμερα θα ανοίξω ένα πακέτο το οποίο ήρθε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρο του πακέτου ήταν σε ένα eBay unboxing μέσα το βάλα. Η εταιρεία αποφάσισε να το κόψει σε δύο και να μου το στείλει ένα και ένα. Ε, εκείνη την ώρα που έκανα το βίντεο, δεν ξέρω μπορεί να το δείτε, μπορεί και όχι, θα δούμε ε, την ώρα που έκανα αυτό το unboxing. Το συγκεκριμένο απόρρισα πώ από και δεν ήρθε και νόμιζα ότι πραγματικά μου στείλα μόνο τα μισά τα όπω τσέκαρα. Μου είχαν στείλει μόνο το, ένα πακέτο, ήρθε και το δεύτερο και πάμε να δούμε τι έχει. Στο προηγούμενο πακέτο το πρώτο κομμάτι είχε πράγματα σχετικά με κολλήσεις, με βάση στηρίμματος για κολλητήρια. Εδώ μέσα θα έχει κολλητήρι, κάποια σύρματα και νομίζω και μία θήκη κινητού. Πάμε να δούμε τι έχει. Τα αγόρασα γιατί έχω κολλητήρι, αλλά αυτό που μου έλειπε είναι ένα κολλητήρι με πολύ ψηλή μύτη. Το δικό μου είναι, έχει αρκετά χοντρή μύτη και δεν μπορώ να το δουλέψω σε πιο μεγάλες κολλήσεις. Ωραία, το πρώτο πακέτο είναι αυτό εδώ, είναι το κολλητήρι. Αρκετά μεγάλο θα έλεγα σε μήκος, αλλά έχει αρκετά αιχμηρή μύτη. Βασικά θα τα ανοίξω τώρα. Θα ανοίξω τώρα. Ε, πόσα είναι στα 30W, 220V. Η μπρίζα του είναι κινέζικη και μου έστειλαν και κονβέρτορα στο προηγούμενο πακέτο. Να πάνε στην άκρη, αυτό εδώ είναι. Όπω βλέπετε, η μύτη είναι αρκετά αιχμηρή και μπορώ να πω ότι λογικά θα με βοηθήσει. Σκέφτομαι να πάρω και ένα προπανίου κάποια στιγμή. Έχω δει στο eBay και λογικά θα μου φανεί και αυτό χρήσιμο. Όπω βλέπετε, η μπρίζα είναι κινέζικη, οπότε με τον κονβέρτορα που μου έστειλαν διορθώνεται. Και έφτιαξα και τη βάση που είχα πάρει στο προηγούμενο πακέτο Οπότε αυτό θα πάει εδώ αν και δεν στέκεται καλά Τέλο πάντων τη δουλειά του θα την κάνει και με το παραπάνω πάντως Αυτή είναι η βάση για το κολλητήρι ε, Για μικροκολλήσεις δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δυνατό Ελπίζω να καταφέρω να το δουλέψω χωρίς προβλήματα Περνάμε στο επόμενο Έχει πάντα σου βάζουν ότι έχεις παραγγείλει το μέσα Για να ξέρεις τι έχει το πακέτο Τιμέ δεν έχει βέβαια γιατί ξέρει το έχει πληρώσει ήδη. Έχει μία θήκη Armor Case. Έχετε δει να ανοίγω τέτοιε θήκε για το κινητό. Όπω ξέρετε, έχω πάρει τον Nexus το 6, αυτό εδώ, και του έχω βάλει μία λευκή θήκη αυτή τη στιγμή, το οποίο πραγματικά το κάνει πανέμορφο. Τουλάχιστον για μένα. Με... Μου αρέσει πάρα πολύ έτσι όπω είναι. Και σκέφτηκα να πάρω και μία Armor Case. Η τιμή τη 2,5 ευρώ από το Gearbest. Πάνω κάτω τα ίδια λεφτά είχε και στο eBay. Απλά έκανα παραγγελία όλα μαζί. Και λέω βάλτα στο... από το Gearbest, ώστε τουλάχιστον Με, κάθε με κάθε παραγγελία που κάνει, σου στέλνουν και δώρο. Σου στέλνουν δώρο. Πώς το θες. Σου δίνουν κάποιου πόντου δώρο. Οπότε σε φάση που όταν θες να ξανακάνεις κάποια αγορά μπορείς να το διαλέξεις οι πόντοι αυτοί αναλογούν σε κάποια χρήματα σαν πόνους και καλά. Οπότε με κάθε αγορά σου μπορείς να τους αφαιρείς σαν έκπτωση. Ας πούμε για παράδειγμα είχα μαζέψει 10 ευρώ σε πόντους, αγόρασα όλα αυτά, κάνανε γύρω στα 20 ευρώ περίπου μαζί με τα προηγούμενα και έκοψα γύρω στα 5 ευρώ, σε αυτό να κάνεις μέχρι 5 ευρώ. Οπότε πλήρωσα αντί για 20 ευρώ για όλα γύρω στα 15 Βολικό, οπότε έβαλα και αυτήν αντί να την πάρω από το eBay προκειμένου να μου δώσει εξτρά πόντου για την επόμενη. Όπω βλέπετε, λαχανή. Γιατί λαχανή και όχι κάτι άλλο. Είχα χρόνια μαύρη, και για το προηγούμενο τηλέφωνο και μπορώ να πω ότι ναι, ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό έτσι λίγο πιο φωτεινό, λίγο πιο αστείο. Ωραίο είναι, βολικό είναι, με έχει σώσει άπειρες φορές, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάλυμα όπως βλέπω, εκτός και αν είναι μέσα και δεν το βλέπω, δεν έχει κάλυμα για να την προστατεύει μπροστά όπως είχε το 520, αλλά δεν με πειράζει γιατί ή άλλους το κάλυμα εγώ δεν το χρησιμοποιούσα από το 520 και πάρα πολύ, οπότε εντάξει, νομίζω είναι υπερβολικά καλά. Για τα λεφτά τη, τουλάχιστον και το τελευταίο πράγμα που έχει μέσα, λίγα πράγματα γιατί τα προηγούμενα τα είδατε. Δεν ξέρω, ίσω να το κολλήσω όλα μαζί. Θα δούμε πώ θα πάει. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι σύρμα. Δεν θυμάμαι, εσεί που ασχολείστε με κολλήσει και ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά, συγχωρήστε με. Είναι σύρμα το οποίο το βάζει πάνω από κυκλώματα. Βάζει το κολλητήρι σου, να σα δείξω. Έχει μια πλακέτα, θε να ξεκολλήσει κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι είτε θα πάρει το solder, που, το καλάει που μένει, είτε θα το ρουφίξει με μια αντλία. Αντλία έχω, αλλά δεν με βολεύει πολλέ φορέ για μικροκόλληση. Είτε απλά θα βάλει αυτό εδώ το σύρμα, το καλάι σου ζεστό από πάνω, οπότε θα ρουφήξει όλο το καλάι η ταινία. Και αντί να ταλαιπωρήσει, το ρουφάει, κόβει, προχωρά το επόμενο κομμάτι και είσαι κομπλέ. Βοηθάει κυρίω, ειδικά από ό,τι βλέπετε, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο μεγάλο. Βοηθάει για κολλήσει, προκειμένου να μην ε, γεμίζει το τόπο σου καλά, ή ώστε αν θε να αλλάξει ένα πυκνοτή, θε να αλλάξει μια κόλληση, κάτι, ένα τρανζίστορ, θα είναι πολύ πιο εύκολο και πιο βολικό. Νομίζω ότι αυτό θα μου λύσει τα χέρια, όντω, γιατί το πρόβλημά μου είναι αυτό. Τουλάχιστον όταν προσπαθώ να κάνω κολλήσει, γιατί με, το, με, την τρομπίτσα που έχει τη μικρή δεν μπορώ να δουλέψω τόσο άντα. Αυτά ήταν. Ε, ε, Όπω βλέπετε, κάτσε το EV φάση. Μικρό. Και υπάρχει μια πιθανότητα να το δείτε κολλημένο μαζί με το προηγούμενο. Θα δούμε. Προς το παρόν, check the now, Κώστας, να έχετε μια όμορφη ημέρα και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο, παιδιά. Γεια σας.